Άλλο από πού έρχεσαι? Το άνοιγμά σου είναι διαφορετικό. Αν είσαι συνέχεια χαρούμενος, τότε είσαι και μόνιμα ανοιχτός. Το λαμβάνει ο θλιμμένος. Και τότε σου επιτίθεται. Μπορεί να θέλεις να αρέσεις και μέσα από το αρέσω του μυαλού σου να είσαι ανοιχτός. Τότε η επίθεση γίνεται από νου σε νου. Μπορεί να είσαι ανοιχτός όταν κοροϊδεύεις. Τότε είσαι χαμένος στην κοροϊδία και έρχεται ο άλλος και σε κοροϊδεύει. Τότε σου παίρνει αξίες. Και σημαίνει σε αυτό που κάνεις. Μπορεί να αρνείσαι πράγματα που υπάρχουν. Και μόλις τα συναντάς, να σου παίρνουν την ενέργεια. Επειδή είσαι ανοιχτός μέσα από την άρνηση. Αυτό που έρχεται από απέναντι είναι συνέστημα. Εσύ αρνείσαι ότι υπάρχει.
και έτσι το συναίσθημα μπαίνει μέσα σου και σου απορροφά την ενέργεια. Εσύ αναζητάς την αλήθεια. Και πέφτεις μπροστά στην άρνηση. Χρειάζεται να δεχτείς. Τα συναισθήματα όπως είναι. Χρειάζεται να δεχτείς ότι η χαρά είναι μόνο για σένα. Όταν εσύ χαίρεσαι, κάποιος άλλος υποφέρει. Έτσι χρειάζεται να μείνεις και να δεις. Όσο αρνείσαι το βάθος της ζήλιας, τόσο αυτό θα σε χτυπάει. Μπορεί να σου είναι άγνωστο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, από αυτό που γνωρίζεις, χρειάζεται να δεις το μεγαλύτερο βάθος του. Το συναίσθημα είναι βαθύ ανάλογα από εκεί που έρχεται η ψυχή. Έτσι δέξω αυτό και ότι υπάρχει και άλλο που δεν γνωρίζεις. Αυτό είναι που αρνείσαι. Έτσι κάθε ένας φτιάχνει ένα δικό του κατασκεύασμα. Για να μην μπορέσεις εσύ να δεις το βάθος. Χρειάζεται να δεχτείς το βάθος, επειδή ο άλλος δεν έχει δεχτεί τον εαυτό του. Έτσι μέσα από τα δικά του βάθη, επιτίθεται στο δικό σου αβαθές.
Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι τα συναισθήματα έχουν από κάτω ρίζα. Έτσι η επιφάνεια με το βάθος μπορεί να απέχουν μίλια. Έτσι εσύ θα το δικαιολογήσεις σε ματιάσανε, δεν γνώριζες, δεν είδες, δεν αισθάνθηκες. Και η άρνηση κάνει άλλο ένα κύκλο. Και αυτό γιατί εσύ δεν γνωρίζεις την αλήθεια σου. Δεν γνωρίζεις αυτό που είσαι. Δεν δέχεσαι να κλείσεις. Αν δεχτείς να κλείσεις, χρειάζεται να δεις άλλα τρία επίπεδα. Μπορεί να ανοίξεις από τη λύπηση, από το φόβο ή από το θυμό. Έτσι μόλις ανοίξεις, ξαναείσαι στην ίδια διαδρομή. Δέξου αυτό που είσαι. Δέξου την αλήθεια. Δες τη λύπηση, το φόβο και το θυμό. Δες ότι όλα αυτά τα περιβάλλει μια άρνηση. Να κάτσεις στη θέση σου. Να αφήσεις τον άλλον να αναδεικνύεται μέσα από το νου του. Από την κοροϊδία και το φόβο του. Και να λάβει εκείνος την επίθεση. Για να δει το δικό του επίπεδο. Για να δει πώς αρνείται τη θέση του.
Έτσι είναι η ώρα να γυρίσει σε σένα. Να ολοκληρώσει την άρνησή σου. Να δεις τα ανοίγματά σου. Να δεις πώς μπορούν να σε ανοίξουν όταν εσύ κλείνεις. Και να επιστρέψεις στη θέση σου. Όλα είναι απλά όταν δεν αρνείσαι. Είναι σύνθετα όταν τα δικαιολογείς. Ξεκίνα το ότι γνωρίζεις τη ζήλια. Και από αυτό που γνωρίζεις υπάρχει τόσο ακόμα που εσύ δεν μπορείς να δεις. Δες την κακία που ποτέ δεν θα εκφωνηθεί. Γιατί κρύβεται πίσω από το λοξό μάτι. Δες το φθόνο που έχει σκέψεις τόσο γρήγορες που εσύ δεν μπορεί να δεις. Και το μίσος, γιατί εσύ και όχι εγώ. Μόλις το παραβλέψεις, το δηλητήριο διαχέεται. Μόλις το δεχτείς, χωρίς φόβο, χωρίς κρίση, χωρίς άρνηση, τότε επιστρέφεις σε αυτόν που το έστειλε. Και εσύ κάθεσαι στη θέση σου. Στη ζωή δεν γίνονται συμφωνίες, ούτε δικαιολογίες. Δίνονται μόνο οι αλήθειες. Και μέσα από τις αλήθειες ζεις την αληθινή ζωή.
Έτσι ανοίγεις τον εαυτό σου και τον κλείνεις όταν εσύ γνωρίζεις την αλήθεια. Όταν την αρνείσαι, απλά θα σε σοκάρει. Είναι η ώρα να βάλεις μπροστά τα θέλω σου. Και να αφήσεις τις δικαιολογίες. Ο άλλος κάνει αυτό που του είπε ο νους του. Εσύ δικαιολογείς και αρνείς. Εκείνος πάλι στο δηλητηριό του μένει. Η διαφορά είναι ότι το έχετε μοιραστεί. Εκείνο του είναι γνώριμο. Έστω είναι άγνωστο. Έτσι αρχίζεις και σου γίνεται γνώριμο όταν αρχίζεις και υποφέρεις. Για να μην δεχτείς την αλήθεια. Κλείνομαι στον εαυτό μου και ανοίγω όταν εγώ θέλω. Αλλάζω εμένα και ζω με εμένα. Θέλω εμένα. Με δέχομαι και προχωράω στη θέση μου. Το είναι το στάδιο που χρειάζεται να δείτε τα βάθη για να αφήσετε τις φαντασιώσεις και τις δικαιολογίες. Αυτό που ικανοποιεί τον άλλον
Εσένα μπορεί να σε πονεί. Γι' αυτό υπάρχει το άνοιγμα και το κλείσιμο. Με δεκτικότητα και αλήθεια. Είναι η ώρα να το ζήσετε και να το πραγματοποιήσετε. Στον εαυτό σας και στη ζωή σας. Και έτσι θα πάψετε να κρύβεστε από φόβο και ντροπή και θα κλείνετε όταν δεν χρειάζεστε τα συναισθήματα των άλλων. Αυτό είναι δώρο για σας. Για να τελειώσετε με τις δικαιολογίες και να αισθάνεστε περισσότερο εσάς. Ως άνθρωπος, ως σώμα, ως ψυχή, ως νους, ως νόηση, ως λογική. Ο Θεός η αλήθεια, ο άνθρωπος και η γη. Αμήν.
σας πω που βρισκόμαστε. Χρειάζεται να γίνουν ξεκάθαρα με κάποια πράγματα. Όταν ο Θεός στέλνει φως στη γη, επειδή σέβεται τον άνθρωπο, αυτό το κάνει μέσα από σώματα. Όταν έστειλε τον Κύριο, γιώθηκε το φως στη γη. Μόλις αυτό εμφανίζεται, τότε ο καθένας μπορεί να βλέπει τη θέση του, σε ποιο επίπεδο είναι. Όσο λείπει ο προβολέας, το σκοτάδι μπορεί να υποθέτει και να φαντάζεται. Μόλις υπάρχει όμως το φως αναμένο, τότε θα δεις που είσαι. Εάν αρνηθείς αυτό που βλέπεις, τότε θα τρελαθείς.
και θα επιτεθείς. Στην πραγματικότητα θέλεις να σκοτώσεις το σώμα που φέρει το φως για να μην δεις. Για να μην φανερωθείς. Έτσι θα δείτε ότι όλο το ζητούμενο ήταν πως ο Κύριος να μην μείνει στη θέση του. Να μην συνεχίζει να παραμένει στη θέση του και το φως να υπάρχει στη γη. Το ζητούμενο δεν ήταν να τον θανατώσει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εύκολα. Το ζητούμενο ήταν πως εκείνος θα έφευγε από τη θέση του. Θα αρνιότανε αυτό που είναι. Στην πραγματικότητα ήταν «Δεν θέλω να υπάρχεις στη γη μου με θέση ως αλήθεια, ως εαυτός, ως ψυχή, ως Θεός». Μετά λοιπόν από 2000 χρόνια θα ξαναπάρουμε θέση. Πάλι το ζητούμενο είναι να μην καθίσουμε στη θέση μας. Οι δύο οδηγοί να μην είναι στη θέση τους. Ακόμα έχει χώρο. Ακόμα το πονηρό μπορεί να παίζει με εμένα και να κοροϊδεύει τη Χριστίνα.
Άρα τώρα χρειάζεται να αφαιρεθούν και τα αόρατα. Έτσι θα έχουμε τα ίδια. Έρχεσαι για να δεις. Πού είσαι. Τι χρειάζεται να πάρεις. Τι χρειάζεται να αφήσεις. Τι χρειάζεται να αναγνωρίσεις. Τι χρειάζεται να βιώσεις και να δεις. Αυτή είναι η ανάποδη ροή. Άρα έρχομαι να είμαι εδώ. Να βιώσω το που είμαι. Να αναγνωρίσω τη θέση μου. Να αφήσω πράγματα που με κρατάνε εδώ, γιατί χρειάζεται να πάω στο επόμενο και να λάβω την επόμενη θέση. Έτσι, αν δεν ασχοληθείς με εσένα, θα χάνεσαι. Και το μόνο που θα κάνεις θα είναι να ζηλεύεις και να επιτύχεις. Το πρώτο λοιπόν που αρνείται ο άνθρωπος είναι η ζήλια. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθάνουν σε αυτή τη ζωή, θα φύγουν από αυτή τη ζωή και ακόμα θα ζηλεύουν. Ναι, αλλά θα έχει μικρύνει αν έχουν αναγνωρίσει ένα μέρος της. Άρα το ζητούμενο είναι να είμαι εδώ. Έτσι πάρτε επαφή να δείτε ότι όλοι είχαμε. Μπείτε μέσα σας και δείτε. Μπείτε στο τι είχα. Δείτε πώς ανοίξατε. Και δώσατε αυτό που είχατε. Το ανταλλάξατε. Αυτό που είχες είχε αξία για εσένα. Το αντάλλαξες για μια ψεύτικη αξία που είχε στο νου σου.
Θα μείνετε απέναντι σε αυτό κάθετη, χωρίς λύπηση. Η αναγνώριση είναι το ζητούμενο, όχι το συναίσθημα. Από την αναγνώριση επιστρέφει η δύναμή σας. Τώρα μεταφέρεσαι στο τώρα. Τώρα τι έχω. Αφήστε το έχω να γίνει αίσθηση. Αφήστε το εγώ έχω να γίνει θέση. Νους θα έρθει να σε πάει στη λύπηση, τι είχες, τι άφησες, τι έκανες. Στο εγώ έχω, στο τώρα. Θα πορευτείς. Με ό,τι έχεις.
Έτσι κλείνεις και το προστατεύεις. Ή ανοίγεις και το χάνεις. Και ο κύκλος συνεχίζεται. Σφραγίζω την ημέρα και τη στιγμή, η αίσθηση της σοβαρότητας και της ιερότητας. Το όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο όνομα μου Δαβίδ, του Ιού του επί της γης. Στο όνομα της Χριστίνας, της κόρης του. Στο όνομα του Ιάσωνα και του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση στο Δημιουργό. Το φως η Μητέρα Παναγία ο Κύριος Ιησούς Χριστός Δαβίδ ο γιος σου. Χριστίνα η κόρη σου. Ιάσωνας και Άγιο Πνεύμα. Ψυχές με αλήθεια και έργο στη γη. Αμήν.